Έχουμε κοντά μας στο στούντιο την κυρία Διαμάντο Μανολάκου από το Μονιστικό Κόμμα Ελλάδα και από τον Πειραιά, από τη Β' Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. εβδομάδα. Άκουσα τον γραμματέα σας, τον κύριο Κουτσούμπα, να λέει ότι η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ και ότι δεν γίνεται ούτε στήριξη, ούτε ανοχή. Από την άλλη, αυτό μήπως είναι και μια κριτική που γίνεται προς εσάς, ότι... Κάποιο ψηφοφόρο μπορεί να πει τι να του ψηφίσει αυτού, αυτοί δεν μπαίνουν ποτέ. Στην κυβέρνηση. Δεν μπαίνουν στη φωτιά να κυβερνήσουν. Ε, στήριξη και ανοχή εννοεί την αντιλαϊκή πολιτική, αυτή που βιώνουμε σήμερα και η οποία θα συνεχιστεί και την επόμενη των εκλογών με όποιο κόμμα από αυτά που διεκδικούν την εξουσία, είτε δύο είτε ακόμα και τρία. Ε, το λέω γιατί, γιατί υπάρχουν δεσμεύσει αυτών των κομμάτων. Παραδείγματο χάρη, ε, πράσινη μετάβαση. Αυτό σημαίνει ενεργειακή φτώχεια για το λαό, ακριβή ενέργεια και βέβαια τεράστια κέρδη για το καρτέλ των α, εταιριών. Ε, ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι είμαστε πρώτοι στη συμμετοχή στις νατοικές δαπάνες ε, και δεύτερη έρχεται η ΙΠΑ. Από πού βγαίνουν αυτά τα δισεκατομμύρια και δεν αφορούν την άμυνα της χώρας, αλλά α, αφορούν τις νατοικές ανάγκες για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Ε, έρχεται καπιταλιστική κρίση. Ήδη οι τράπεζες, οι αμερικάνικες και οι ελβετικοί, το δείχνουν, αλλά δεν το κρύβουν και οι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα. Κάθε τρίμηνο μετράνε ε, και ανακοινώνουν την εκτίμησή τους για την ύφεση και για την κρίση. Και εμείς έχουμε μία ε, πείρα... Δέκα ετών με τρία μνημόνια και το τρίτο το ψηφίσανε όλοι μαζί. Αυτό του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και το πιο φαρμακερό. Ε, άρα, και την κρίση από πού θα την βγάλουν από την πλάτη του Κοσμάκη. και ε, αυτό το λέω σας κατηγορεί το λέω... ότι ζητάτε την ψήφο του λαού δηλαδή, Άρα... να σας νοιάζει θα είναι η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν όποια κυβέρνηση και να δημιουργηθεί ιδιωτικοποίηση και η μία και η άλλη ακόμα και για το τρένο. Θα είστε εσείς η ισχυρή αντιπολίτευση όποια κυβέρνηση Άρα... να δημιουργηθεί. Άρα... Yeah. Άρα τι χρειάζεται μέσα στη Βουλή, ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόσαν όλες οι κυβερνήσει. Και ε, αν θέλετε, εμεί ζητάμε από τον ελληνικό λαό να σκεφτεί με την πύρα τη ζωή του. Ε, βελτιώθηκε η ζωή του με μονοκομματικέ ή δικομματικέ ή συμμαχικέ, τι οποίε τι δοκίμασε όλε αυτέ το ένα μέτρο μετά το άλλο που τσαγίζανε τη ζωή του. Ε, αριθμητικά κανεί, αν δει πριν μια δεκαετία τη φορολογική του δήλωση, τι δήλωνε, θα δει ότι δήλωνε μεγαλύτερο εισόδημα αριθμητικά. Mm -hmm. Αρθημητικά. Αριθμητικά. Οι, οι, δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί που είναι στη, σε δέκο έχουν χάσει τουλάχιστον έξι μισθούς Όλη αυτή τη δεκαετία μιλάμε πάντα αριθμητικά και την ίδια περίοδο έχουμε ε, ένφυα, ε, 24% ΦΠΑ, ε, αλληλεγγύης, ε, ένα σωρό δηλαδή φορολο, φορολιστία απέναντι στα λαϊκά εισοδήματα. Πώς διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός. Το 95% προέρχεται από μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολουμένους. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά στους μεγάλους ομίλους. Ε, αυτή είναι η αντιλαϊκή τους πολιτική, δηλαδή τις ανάγκες, τις στοιχειώδεις ανάγκες του λαού δεν καλύπτονται. Να πάμε στην υγεία. Ένα σωρό ε, μπορεί κανείς να πάει να προγραμματίσει μία εγχείρηση όταν το έχει ανάγκη. Στα φάρμακα βάζει από την τσέπη του. Στην παιδεία τα σχολεία πέφτουν σοφάδες. Να πάμε στο έγκλημα στο σιδηρόδρομο. Μα εδώ, εδώ και αν φαίνεται η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Κυρία την πουλήσανε, ε, το ολοκληρώνω και το κλείνω με αυτό. Mm -hmm. ε, την πουλήσανε ε, το 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με 45 εκατομμύρια στην Ιταλική mm -hmm. επιχείρηση. Και τη έδινε και 50 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση. Το ίδιο έκανε, το συνέχισε και η Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Όμω το κρατικό κομμάτι δεν το εξυγχρονίσανε για να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Ε, λοιπόν, και μάλιστα, ποια δικαιολογία βάζανε για να τους μπουκώνουν με τόσα εκατομμύρια, Ότι η γραμμή ε, Αθήνα- Θεσσαλονίκη είναι άγωνη. Έλεος πια. αγωνή είναι αυτή η πολιτική του. Να γιατί ζητάμε με καθαρό αγωνιστικό πρόσχημα την ενίσχυση του Κουκουέ, γιατί έτσι θα ισχυροποιηθεί η φωνή του λαού μέσα και έξω από την Βουλή. Από τη μία έχουμε το ακυβερνησία ή σταθερότητα, το δίλημα που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη έχουμε την προοδευτική διακυβέρνηση που λέει ο κύριος Τσίπρα. Ένα από τα δύο σχήματα. Εσά, ποιο από τα δύο ηχεί καλύτερο στα σα. Είναι ψευτοδηλήματα κοροϊδίας για να αποσπάσουν λαϊκούς ψήφους. Ε, το προδευτική, αν δούμε του ΣΥΡΙΖΑ, τι γνωρίσαμε. Γνωρίσαμε τρίτο μνημόνιο που τον βοηθήσανε όλοι, ιδιωτικοποιήσεις, εμείς τον Πειραιά τον Όλπ με την Κόσκο το ολοκλήρωσε. Ε, το ελληνικό, του σιδηροδρόμους, ε, καταργήσε το ΕΚΑΣ, μιλάμε για πιο φτωχούς. Και ε, πέρασε την απελευθέρωση της ενέργειας και μας έλεγε τότε και ο Τσίπρας ε, ανταγωνισμός και φτηνότερη ενέργεια. Ναι, την είδαμε, κόμουν και ρεύματα. Η Νέα Δημοκρατία με το σύνθημα αβεβαιότητα ή σταθερότητα, ε, αβέβαιη, είναι αυτή η πολιτική. Αν συνεχιστεί, ο, ο εργαζόμενος νιώθει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για την ίδια τη ζωή του, για τα παιδιά του. Εσείς προβάλλετε σταθερότητα Άρα για το λοιπόν, λαό. λοιπόν, σταθερότητα για το λαό είναι να ενισχύσει τη φωνή του και τους αγώνες του. Εγγύηση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και ποτέ δεν κορόιδεψε. Και ε, είναι σωστό αυτό που έλεγε ο γραμματέας σύντροφος Κουτσούμπας, ότι η ψήφος στο ΚΚΕ θα είναι κουκουέ, δεν θα είναι σε κάποιον που θα πάει κάπου αλλού ή θα πάει να διαπραγματευτεί ψηφίζει, για μια καρδιά. Αυτό ναι. είναι το μόνο σίγουρο, είναι εγγύηση. Ψήφο στο κουκουέ είναι εγγύηση. Τώρα στι δημοσκοπήσει φαίνεται ότι πηγαίνετε καλά, αν κρίνουμε αυτέ τι δημοσκοπήσει που βλέπουμε. Και φαίνεται να έχει και μία μεγάλη διείσδυση στην νεολαία κ. Κουτσούμπα. Εγώ έχω την κόρη μου, με έχει τρελάνει όλο βιντεάκια, μου στέλνει με κουτσούμπα κάθε τρει και λίγο. Μου στέλνει βιντεάκια με τον κουτσούμπα. Ε, τα, τα τέμπη αποτελούν σταθμό πραγματικά. Το λέω και ευαισθητοποιήθηκε πάρα πολύ Είναι η νεολαία. Γιατί ήταν, ήταν άδικο αυτό που συνέβη θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν, ρίχνουν, αν ρίχνανε βάρος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το σύνθημα που λέει τα κέρδη τους οι ζωέ μα είναι ουσία και αυτό τα υιοθέτησαν όλα τα νέα παιδιά και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Γιατί, Γιατί βλέπουν ότι μπρο στο κέρδο δεν υπολογίζεται η ανθρώπινη ζωή. Α πούμε, το να ζητά να έχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία δημόσια δωρεάν και να έχει πρόσβαση ο καθένα. Γιατί τώρα οι μισθοί δεν φτάνουν να παναπληρώσει και ιδιότητα. Μιλάω για το μέσο μισθό, τα 8 κατοστάρικα, έτσι. Πώ να ζήσει. Ε, αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Λέω παράδειγμα, τα συντήρητα σχολεία. Μια σειρά να τα πάρεις, οι ιδιωτικοποιήσει σε, σε βασικές ανάγκες του ανθρώπου που εμπορευματοποιούνται και στη συνέχεια ιδιωτικοποιούνται. Τι δείχνει δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη προστασία της υγείας. Το Σώμα Επιθεωρτών Εργασίας που είναι υποχρεωμένο να κάνει ελέγχους για την προστασία στου ε, στους εργασιακούς χώρους. Ελάχιστη, ελάχιστη άρα, θέμα... λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό που έχουν ε, αποδείξει μέσα ε, και από τις κυβερνήσεις όσοι κυβέρνησαν και μιλάω Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΧ δείχνουν ότι σιγουριά και βεβαιότητα έχουν για ό,τι περνάνε για να εξασφαλίζουν κερδοφορία στους μεγάλους ομίλους και αβεβαιότητα και αστάθεια στη ζωή Εκτός από την ουσία είναι και η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κ. Κουτσούμπας και έχει μία πέραση φαίνεται στην ε, νεολαία. Ε, προσπαθεί ε, όλοι το προσπαθούν αλλά ο γραμματέας το πετυχαίνει και με ατάκες να δει σδί, στη ψυχολογία των παιδιών ε, και να δίνει την ουσία και δεν είναι τυχαίο ε, είναι και ταυτόχρονα και συγκινητικό θα έλεγα το πόσες χιλιάδες νεολαίας κατέβηκε στις κινητοποιήσεις και συνεχίζει με διαφορετικές μορφές θέλω να σας πω ότι ε, κατέβηκε σε όλη την Ελλάδα 2,5 εκατομμύρια κόσμος που αυτό δείχνει εχθές είχε ημερίδες ε, ε, με, με, σε πολλές πόλεις το Σάββατο ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο ΣΕΦ έκανε ημερίδα για τις αιτίες του πολύ νεκρού εγκλήματος στα mm -hmm. Τέμπη. είχαν καλεστεί ε, επιστήμονες, καθηγητές ε, πανεπιστημίων, ε, επιθεωρτές εργασίας, μηχανικοί, ε, ακόμα και ένας συνδικαλιστής φέρνοντας την εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση ε, των τρένων στη Βρετανία που έχει προηγηθεί. Σήμερα και τον επιπτώσεις... ξανά τα ο σειρμός ε, για Θεσσαλονίκη. Πώς το, πώς το είδατε αυτό? Ε, Αναμφίβολα πρέπει. Ο Σιδηρόδρομος είναι ένα χρήσιμο μεταφορικό και οικολογικό. Απλώς αυτό που, πρέπει να, αυτό που πρέπει να ρίξει βάρος κανείς είναι στη μέτρα ασφάλειας. Δηλαδή δεν... Μέτρο ασφάλειας δεν είναι να πηγαίνει με λιγότερα ταχύτητα. Εντάξει. Θα πηγαίνει από 160 σε 100. Παρόλο ότι διαφημίζανε όταν πριν μερικά χρόνια ότι ανταγωνίζεται το... Το ναι. σημαίνει ο Ναι. Οτι το... ανταγωνίζεται το αεροπλάνο, mm -hmm. ε, σκοπός είναι να υπάρχουν τέτοια μέτρα και υπάρχουν, έχει προχωρήσει η τεχνολογία και η επιστήμη, ε, που ακόμα και το ανθρώπινο λάθος να μπορούνε να το διαγράφουν, γιατί υπάρχουν αυτόματα συστήματα. Εδώ υπάρχουν στα αυτοκίνητα, δηλαδή στα τελευταία μοντέλα, όταν είναι δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν, υπάρχει ένα πρόγραμμα που τα κινητοποιεί και αποφεύγει στο ατύχημα. Αυτό θα μπορούσε, υπάρχει, να εφαρμόζεται και στα τρένα. Ξέρετε, εφαρμόζεται σε λίγα τρένα και στην Ευρώπη. Γιατί όμως? Γιατί ανεβάζει το κόστος. Συντήρησης. Δηλαδή, αυτό, το, 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 γι' αυτό λέω το σύνθημα ε, «Τα κέρδη τους ε, ε, οι, οι ζωές μας». Μπρος στο κόστος, στο να ξοδέψουν χρήματα, δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Ε, λοιπόν, τέτοια συστήματα πρέπει να περάσουν και στα τρένα, για να προστατεύεται ακριβώς ε, η ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να μετράς τώρα 57 θύματα. 57 νεκρούς και κυρίως νεολαία. Είναι πρόκληση. Αυτό δεν πρέπει να ξεχαστεί μέχρι να πάρουνε μέτρα. Και οι πολιτικές τους είναι μέτρα κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τους μπουκώνουν με εκατομμύρια, όπως ήταν με την Ιταλική ε, επιχείρηση, είναι με τους εφοπλιστές, με τους τραπεζίτες, με τους ομίλους. Εκεί πάνε τα λεφτά. Δεν πάνε στις ανάγκες των ανθρώπων. Ε, λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται ισχυρό κουκου, ε, μέσα και έξω από τη Βουλή. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είχαμε χρόνο να σα ρωτήσω γιατί πρέπει να κλείσουμε αν τώρα Πάσχα ή στη Β' Επηρεά θα κάνουν Πάσχα, θα κάνουν Ανάσταση, θα έχουν μεγάλη εβδομάδα από τι ε, απ τιμέ. Ε, αν μπορείτε μονολεκτικά να μα απαντήσετε. Ε, 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 αυτό που φαίνεται καθαρά υπάρχει ακρίβεια. Ηδη έβλεπα το ρεπορτάζ από την αγορά mm -hmm. που έλεγε ότι αυξημένε οι τιμέ κατά 10% του, τουλάχιστον. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι θα κόψουμε από το Πασχαλίνο τραπέζι και δεν μας αρέσει καθόλου. Μας. Διεκδικούμε αυξησει λοιπόν, αυξήσεις μισθών, διεκδικούμε 13ο και 14ο μισθό και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δίκαιο του λαού. Να είστε καλά, μας. ευχαριστούμε κύριε Μαχαράκου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.